Παραμένω το βλέμμα στην εφαρμογή της συμφωνίας ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς έχει ανθρωπότητα. Οι 49 μέρες αιχμαλωσίας θα μείνουν πίσω, θα γίνουν ένα σκληρό παρελθόν, αλλά όχι για όλους. Κατά τη τετραήμερη εκεχηρία, 50 μόνο είναι όσοι θα περπατήσουν τον πολυπόθητο δρόμο για την επιστροφή. Οι Ισραηλινές αρχές γνωρίζουν έναν προς έναν τους ομήρους που θα απελευθερωθούν. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ενημερώσει όλους τους οικείους τους. Το τηλέφωνο, ωστόσο, κάποιων συγγενών ομήρων ακόμη δεν έχει χτυπήσει, σπέρνοντας ανάμεικτα συναισθήματα σε αυτούς που περιμένουν. My brother, he's 22. He's a young man. He probably will not be in the not in that package. I still fear for his life. And we know nothing about him, about his medical situation and so on. Οι γυναίκες και παιδιά, όσοι έχει αποφασιστεί να επιστρέψουν στις οικογένειές τους, η αγωνία αυτών που έμειναν πίσω και ζουν έναν ζωντανό εφιάλτη κορυφώνεται. It's like a roller coaster where you are see the deal is coming, you hope she's there. If she will not be there, I believe we will fall apart and then we need to again pull ourselves together, keep on. With the activities that we are doing in order to make sure that she will be released in the next deal. Το τραγικό στοιχείο στο κεφάλι των ομήρων είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις είναι ορισμένοι που αγνοούν πως μέλη των οικογενειών τους έχουν δολοφονηθεί από την Χαμάς την 7η Οκτωβρίου. Άλλοι μέρα νύχτα έχουν στο μυαλό τους τα αγαπημένα τους πρόσωπα. ובתוך זה אתה מנסה לייצר רגעים כאלה של, של שפיות, אבל אז מגיעים הרגשות אשמה של איך אני יכולה בכלל עכשיו לשבת לקפה עם חברה כשאני לא יודעת בכלל איפה הם, והם איפשהו במנהרה.